Είναι να μην σε πλένει το κεφάλι σου με αυτά που λέει ο Γιάννης. Εγώ δικαίωμα. Να λέω τη γνώμη μου. Δημοκρατία δεν έχουμε. Να λέω τη γνώμη σου. Αλλά σκέφτεσαι πριν απαντήσεις. Τι είπαμε. Δεν ήρθαμε εδώ για να μας ακούσει όλος ο κόσμος. Εξάλλου, ο χώρος είναι ιερός. Ησυχάστε. Πείτε ξεκάθαρα τι σας απασχολεί. Έλα Γιάννη, ξεκίνα. Να κυρία, θες να άκουσες τη τηλεόραση. Για τους αναπτυγούς. Πέγραφε τη σημαία. Να άκουσες τη όχι. Λυπηρό. Δεν λέω. Όμως, γιατί τόσο σπασταρέα για ένα πανί. Μήπως να αλλάξεις πατρίδα. Και δείχνουν τη σημαία. Αυτές τις αγωσίες που μας λέει τόση ώρα και θυμώσαμε. Άκου τι είδε η σημαία. Εμένα κυρία το πούς μου, είστε σημεοφόρο. Το χώρο μου 40. Σε ψήφισε, υπερασπίζοντάς την. Έχισε το αίμα του πάνω σε αυτή και με συνάξε η ιερή παρακαταθήκη. Και μπορώ αν θέλετε, με συμφέρω να τη δείτε. Και έρχεται τώρα να μας πει ο Γιάννης ότι τράγμα δεν είναι σημαντικό να μην αφήνει τη σημαία. Συνέστημα ότι σβήνει όλα αυτά. Και στο κάτω-κάτω, άλλοι σκοτώθηκαν πολεμώντας. Τι νόημα έχει να υψώνουμε στα μπαλκόνια μας και να κάνουμε φασιστικό προσφαλή. Να τα καταργήσουμε όλα, Γιάννη! Δεν λέω αυτό, μα δεν φαίνεται έτσι ο πατριωτισμός. Και όλοι αυτοί που τίμησαν τη σημαία μας, οι παππούδες, οι γιαγιάδες, που μας την κληροδότησαν σαν κοιμήλιο, όλοι αυτοί σκέφτονται μόνο συναισθηματικά. Αφήστε το να μιλήσει! Πες Γιάννη! Δεν καταλαβαίνω το άλλο. Γιατί ξέρετε που στον σχολείο μας να μην μπορούν να κρατούν την ελληνική σημαία. Αφήνει άλλοι μαθητές. Δεν είναι δίκαιο. Δεν είναι Έλληνες. Αυτό λέγεται ρατσισμός. Μα η σημαία είναι σίγουρα εθνικό. Κάθε κράτος και κρύβει την ιστορία, τη θρησκεία και την παράδοσή του για μας. Ακόμα πιο πολύ είναι ποτισμένοι με το αίμα του νηρού της μυθοριάς. Όλα αυτά, τι μπορεί να σημαίνει για έναν άξιστο πέρα μαθητή, αλλά όχι Έλληνα προς όλα αυτά. Κι αν η πατρίδα του μας κηρύξει πόλεμο, άραγε, τα σημαία θα κρατήσει, την ελληνική ή τη δική. Μπράβο, πατρίδα! Και βέβαια σωστά μας τα είπε η Καλλιόπη και όλοι όσοι μίλησαν. Γι' αυτό, σήμερα παιδιά, που γιορτάζουμε τη σημαία μας και την επέτειο του όχι, μου δίνετε αφορμή να σας πω την πιο ωραία ιστορία. Στον πάγο του Καρανόλη, που σήμερα επισκεφτόμαστε, στο πλουρό του Καρανόλη, γι' αυτό το ιερό μανί. Αργότερα, όλοι οι λαοί χρησιμοποιούσαν σημαίες. Για μας τους Έλληνες, που τιμούμε πάνω στην ελευθερία, η σημαία έχει ξεχωριστή σημασία. Εσείς, κυρία, μας είπατε πως θα πείτε την άφρο. Είχαμε λόγω τις σημαίες με το σταυρό. Και θα ρωτώ. Νομίζω ότι τώρα τις βλέπουμε και μιλάω στην χώρα της εκκλησίας μας. Έτσι, δεν είναι εμείς. Αν λοιπόν δεν έχουν καμιά πιστεύω όλα αυτά, γιατί έχουν κατακλυσμοποιηθεί οι αιώνες και οι Έλληνες. Μήπως και αργότερα, είμαι και το νομάκι, δεν είχα την
ωραία ιστορία, έρημη. Έρημη. Πριν από 17 χρόνια, εδώ, στην μικρή μας Ελλάδα, εδώ στην Αθήνα, ζούσανε μια ήρεμη, την απογειάτικη ώρα. Τίποτα δεν προμηνύσε στο πολύ λαό, το μαντάτο που περχόταν τη Δευτέρα.
Πού τα βρήκες, Αντώνη? Για τρεις τύχεις. Προχτές βάλω σου φωτιά. Και σήμερα σχίστηκα ένα λούτ. Άντε, φόρα τα μοντέλους. Θα ματώσει που θα είχε το παλιά του. Σίγουρα, λιγότερες τρύπες θέλουν να το δικάνουν. Αγάπη τα ψέματα, πώς μας οφούν τα έργα. Μερόνυχτα βουλιάζουν τα πόδια μας μέσα στα χιόνια. Που δεν ξέρουμε που πατάμε. Χαμένοι μέσα στα βουνά με τους αδιάκοπους βομβαρδισμούς. Τις σφαίρες μας πυρίζουν πάνω από τα κεφάλια μας. Ώρα την ώρα να τριγυρνάει ο χάρος να μας πάρει μαζί του. Ευτυχώς, πού υπήρχαν τέτοιες τυχωμένες γυναίκες να μας αντίγουν με τα λόγια. Ανήσυχες, λεβέντσες, άσκεπτες, παιδιά. Και πάνω απ' όλα η Παναγιά παραστέκει δίπλα μας, μπροστά μας, από πάνω μας. Άλλοτε να στεγάζει και άλλοτε είναι το δικήτρα μας μέσα από τον εξαιρετισμό στον πρώτο και τον ίδιο. Ποιο το έλεγε, πως μην αισθάνομαι εδώ πάνω. Κι άφτρα γίναμε, αγριέψαμε, μην τα αναγνωρίσουμε ο ένας τον άλλον. Ας είναι όμως, για την πατρίδα μας, την καλανή σημαία μας, τα παιδιά μας, αυτά μας κρατούν και μας δίνουν κουράγιο. Για την πίστη μας, μας πρόσφελουν οι Ιταλοί, ανήμερα της Παναγιάς. Γι' αυτό τώρα αισθανόμαστε την παρουσία της. Αγγίζουμε τη μορφή της, παρηγοριά και ελπίδα. Συνάδελφοι, διαβιβάστηκε μια ταγή. Η επιχείρηση αρχίζει να χαράμεθα. Κάντε γρήγορα, στο 105ο ύψομα διεύθυνταν ηλεκτρικές μονάδες. Ο αξιωματικός καλεί όλους να βρισκείστε σε ετοιμότητα. Ευχαριστούμε, Γρηγόρη. Είμαστε έτοιμοι. Μου είπε να σας προειδοποιήσω ότι το εγχείρημα είναι επικίνδυνο. Απαιτείται προσοχή, στένος και ετοιμότητα. Καλή νίκη! Καλή νίκη! Μην διαταραχθώ, Στέφανα, στη γη που πια κοιμάσαι. Είναι παιχάρι.